Καλησπέρα φίλοι και φίλες, μεταξύ Τύρου και Αχλάδου μετά από λίγο καιρό, με κάπου κανένα δύο εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε. Μια τελευταία εκπομπή να σας χαιρετήσουμε, καθώς θα λείψουμε κι εμείς για διακοπές όπως όλος ο κόσμος ή ο περισσότερος τουλάχιστον, για μερικές μέρες. Θα τα ξαναπούμε μετά το 15 Αυγούστου, γύρω στις 20 Αυγούστου πάλι. Για σήμερα έχουμε να σας χαιρετήσουμε λοιπόν μια εκπομπή μαζί με την Κονδυλία Θεοδωροπούλου, όπου θα, εκτός των άλλων διαφόρων εικαστικών, ζωγραφικής και διαφόρων άλλων, ασχολείται και με γράψιμο, και ένα από αυτό είναι και τα παραμύθια. Κονδύλια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από ό,τι ξέρω, ζωγραφίζεις. Βλέπω, έχω εδώ μπροστά μου κάποιους πίνακες, δεν ξέρω αν φαίνονται και στην οθόνη, μερικούς θα τους δείξουμε και αργότερα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν να σας προειδοποιήσω ότι μη σας ξεγελά η εμφάνιση. Ηλικιακά δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν το έχει ξανακούσει φαντάζομαι. Είναι κυρία, δεν είναι δυσποινής. Ηλικίες δεν λέμε βέβαια, έτσι. Για πες μου καταρχήν λίγο, έχεις σπουδάσει κάτι? Συντήρηση έργων τέχνης και αποκατάσταση μάλιστα. Και στη ζωγραφική πώς και πόσο βγήκε? Πρώτοτε με εντυπωσίαζε, είτε αυτό ήταν η φύση ή οτιδήποτε, και οτιδήποτε μου άρεσε και με εντυπωσίαζε, ήθελα να παίρνω τα χρώματα και να το αποτυπώνω, είτε αυτό ήταν σε χαρτί, είτε σε ύφασμα, είτε και σε καμβά. Γεωμετρικά τα βλέπω, τα βάζεις μια χαρά. Το έχεις κάπου, το έχεις σπουδάσει ή από μόνη σου? Όχι, μόνο λίγα πράγματα έχω πάρει από κάποιους δασκάλους που είχα. Ναι. Κυρίως μόνο μου ότι έχω. Η οποία είναι, μου έχεις πει κάπου στον οικογενειακό σου κύκλο? Στον οικογενειακό και μέσα από καθηγητές. Α, μάλιστα. Και στο πεζό, λόγω πώς και γύρισες, έτσι, ξαφνικά? Βασικά ήσαν σκέψεις και δικά μου βιώματα, είτε καταστάσεις δικές μου που βίωνα, είτε πράγματα τα οποία έβλεπα μέσα από άλλους, που με εντυπωσίαζαν. Και ανέπτυξα τις σκέψεις και τα δικά μου όνειρα και από σχέδια. Ό,τι ξέρω, γράφεις ποίηματα, πεζάκι και παραμύθια, έτσι. Μάλιστα, παραμύθια και ναι, για μικρούς και για μεγάλους. Ασφαλώς. Ωραία. Όλοι έχουμε ανάγκη να ταξιδεύουμε και να ξεφεύγουμε λίγο, ειδικά μέσα από οτιδήποτε. Εποχή, ειδικά αυτήν την εποχή μας. Δεν το συζητώ. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και σκεφτήκαμε, φίλοι και φίλες, να σας δειγματοληπτικά να σας πούμε μερικά πραγματάκια. Και ένα από αυτό θα είναι τώρα ένα παραμύθι που θα μας πει η Κονδυλία, όπου θα το κάνουμε λίγο ραδιοφωνικό, δηλαδή θα καθίστε αναπαυτικά, θα το ακούσετε χωρίς να μας βλέπετε, θα βάλουμε ένα λόγο μπροστά, απλά καθίστε, ταξιδέψτε με το παραμύθι που θα μας αφηγηθεί η Κονδυλία, γιατί ο δημιουργός σαφώς και μπορεί και αφηγείται καλύτερα από τον καθένα τα έργα του. Ξεκινάς όποτε θέλεις. Κάποτε περπατούσα σε λιβάδια και αντίκρισα μία πεταλούδα με μυριάδες χρώματα. Ευχήθηκα να είχα την ψυχή της, να πετούσα, να μάζευα τις ευωδίες της φύσης. Έπειτα θα ερχόμουν και θα τις άπλωνα στα πόδια σου. Τον κόσμο ολογύρισα, τις πιο εκλεκτές σε μάζεψα. Στη σκιά του δέντρου σου έφτασα, μα έλειπες. Επήγα στη λίμνη, τις άπλωσα γύρω. Σαν στεφάνι φαινόταν από ψηλά. Καρτερούσα να έρθεις, νερό να πιεις και μέσα σου να μπουν. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Μικρό και περιεκτικό. Αυτό είναι ό,τι πρέπει για ερωτική εξομολόγηση. Ελπίζω να σας ταξίδεψα. Υπάρχουν και άλλα, εγώ τα έχω ακούσει βέβαια, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Μέχρι τότε να πούμε ότι είναι μεγάλη συλλογή της Κονδυλίας. Αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα τώρα. Μπορεί και να εκδοθεί. Αν δεν εκδοθεί, σίγουρα πρέπει να μαγνητοφωνηθεί, γιατί όπως θα ακούσατε τα προφέρει πολύ όμορφα. Με την ευκαιρία λοιπόν της επόμενης πάσας που θα κάνω, είχαμε την Πανσέλινο. Θα αναφερθούμε λοιπόν πάνω εκεί. Βάσει του αρχαίου ημερολογίου έχουμε την πρωτοχρονιά του αρχαίου έτους στο μήνα Εκατομβέωνα που έχουμε τώρα. Βάσει λοιπόν του φεγγαριού και της Πανσέλινου που είχαμε πριν από δύο μέρες, έχουμε κάτι αντίστοιχο που λέγεται η επιθυμία της Γοργόνας, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, ναι. Θες να μας το πεις και αυτό?
Να δούμε πώς ταξιδεύει μία γοργόνα. Κάτω δούμε. Από το φεγγάρι, λοιπόν. Πώς τη φαντάζεσαι τη γοργόνα. Κάποτε, λοιπόν, ενώ περπατούσα στην αμμουδιά, έφτασαν στα αυτιά μου ψήθυροι κυμάτων. Μόνο μία στιγμή διέκρινα τα λόγια τους. Έλεγαν, μία γοργόνα ζούσε στην αγκαλιά μας. Κολυμπούσε με χάρη και έσκιζε τα νερά. Τριγυρνούσε όλο το βασίλειο του βυθού με τραγούδι. Μια βραδιά με πανσέλινο μας είπε, τη μαγεία κρύβει η θάλασσα. Αλλά τόσα χρόνια απολαμβάνω μόνο τον κόσμο της. Αλλά υπάρχει κι άλλος κόσμος που θα ήθελα να τον γνωρίσω. Εμείς τη θέλαμε κοντά μας και σηκωνόμασταν με δύναμη να την εμποδίσουμε. Όμως αυτή χοροπηδούσε πάνω στον αφρό μας και με γέλια και τραγούδια έφτασε στην αμμουδιά και ακούμπησε σε ένα βράχο που ξεπηδούσε μέσα από την άμμο. Σήκωσε το κεφάλι ψηλά και είδε τα αστέρια, το φεγγάρι, τι λαμπερό φως φώναξε. Στα αυτιά της έφτασαν μελωδίες από την κορυφή του κοντινού βουνού. Μαγεμένη, γύρισε το βλέμμα της και διέκρινε ένα βοσκό να παίζει με τη φλογέρα του. Αυτός έπαιζε όλη νύχτα και η γοργόνα τραγουδούσε. Σαν ήρθε η αυγή, βούτυξε στη θάλασσα και κολυμπούσε χαρούμενη. Ανυπομονούσε να σκοτεινιάσει για να ακούσει πάλι τη μουσική του. Ήθελε όμως να ανεβεί στην κορυφή του βουνού, να τον δει από κοντά, να τον αγγίξει. Κοίταξε τον ήρωά της και είπε, «Τι να σε κάνω, είσαι τόσο πολύχρωμη, τόσο γρήγορη, με ταξιδεύεις σε όλη τη θάλασσα. Όμως δεν μπορείς να με πας κοντά του, να δω τα μάτια του». Από τότε γύριζε τις μέρες θλιμμένη και αναζητούσε μία μάγισσα να της δώσει πόδια. Τις νύχτες έβγαινε στην αμμουδιά και ακουμπούσε στο βράχο της. Άκουγε το τραγούδι του βοσκού. Όμως δεν τραγουδά πια, ούτε γελά. Εμείς της λέγαμε αστεία να γελάσει. Αυτή η στερνή της επιθυμία της ψυχή της ήταν να βρεθεί δίπλα της. Και μας ψιθύριζε πως το μόνο που θέλω είναι πόδια για να φτάσω κοντά του. Εμείς της απαντούσαμε, μόνο αν αγαπήσεις την ουρά σου θα τον φτάσεις. Σε 3 μέρες ήρθε πάλι πανσέλινος. Η γοργόνα βγήκε στην αμμουδιά. Τον άκουσε να παίζει κάτω από το φεγγάρι. Άρχισε να σιγοτραγουδά. Στο νου της ήρθαν τα λόγια μας. Μόνο αν αγαπήσεις την ουρά σου θα τον φτάσεις. Αυτό θα κάνω, εφώναξε. Άρχισε να λυκνίζεται και καθώς τραφτάλιζε το φως του φεγγαριού πάνω στην ουρά της, η λάμψη των χρωμάτων έφτασε στα μάτια του βοσκού και το τραγούδι της στα αυτιά του. Μα αυτός δεν αντέδρασε. Η γοργόνα απογοητεύτηκε και είπε, «Δεν βλέπει τα χρώματά μου, δεν μ' ακούει. Αν όμως βάλω περισσότερη δύναμη, θα με δει, θα με ακούσει». Λυκνιζόταν πιο γοργά, τραγουδούσε πιο δυνατά. Τότε ο βοσκός είδε την αναλαμπή και άκουσε το τραγούδι της και αναρωτήθηκε τι έλαμπε και τι κρυστάλλινα λόγια έφερνε η θάλασσα. Σηκώθηκε και κοίταξε προς την αμμουδιά. Διέκρινε στο φεγγαρόφωτο τη φιγούρα της πάνω στο βράχο. Άρχισε να κατεβαίνει έχοντας την εικόνα της στο βλέμμα του. Η γοργόνα, βλέποντας τον, έλεγε, «Όσο την λυκνίζω, θα έρχεται». Σαν την έφτασε και την αντίκρισε, τον σαγίνεψε η ομορφιά της και πλημμυρισμένος από έρωτα της είπε, «Θα είμαι πάντα κοντά σου, να παίζω με τη φλογέρα μου και εσύ να μου τραγουδάς». Από τότε, κάθε νύχτα, συναντιούνται στην αμμουδιά. Ο βοσκός παίζει μελωδικά και η γοργόνα τραγουδά την αγάπη τους. Ίσως μια νύχτα με πανσέλινο τους δείτε κι εσείς και τους ακούσετε. Να υποθέσω ότι η ουρά αντιπροσωπεύει τον εαυτό μας.
Ασφαλώς. Όσο πιστεύουμε και εμείς στη δύναμή μας λοιπόν και δεν παραμερίζουμε αυτοποιούμαστε, ναι, σωστά. Τόσο πετυχαίνουμε το στόχο μας. Ναι. Ναι, πολύ όμορφο ήταν. Ε. Και αυτό το ανακλάται και στους άλλους. Όπως αντανακλούσε από το φως της σελήνης η αναλαμπή των χρωμάτων της, αυτόν που είχε δηλαδή, έτσι αντανακλούμε και εμείς, όταν εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε και δίνουμε έμφαση στο κάθε τι το οποίο έχουμε, στην κάθε μας αδυναμία. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι πρώτα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να μας αγαπήσουν και οι άλλοι και να αγαπήσουμε και εμείς πραγματικά. Ασφαλώς. Και όσο ψάχνουμε από μάγισσες να μας δώσουν αυτό το οποίο επιθυμούμε, κάτι το ξέχνω, δεν μας πηγαίνει κιόλας. Μόνοι μας θα το βρούμε. Μόνοι μας θα το βρούμε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται να δείξουμε μερικά. Εδώ έργα σου, δεν ξέρω, βλέπω από ό,τι φαίνεται ένα ωραίο που μου αρέσει εμένα είναι αυτό εδώ. Ένα παγόνι που κύριε Τέλειο Βασίλειο. Ένα παγόνι ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσο ζουμάρει η κάμερα, δεν ξέρω, φαίνεται. Όμορφο, με ωραίο κοντράστ, αρκετά ενδιαφέρον. Έχουμε και κάποια μεγαλύτερα, ένα πίσω ωραίο είναι αυτό εδώ. Τα σπίτια πλάστη, ελπίζω να έχει καλό κοντράστ στην κάμερα. Ναι. Μια χαρά είναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο γεωμετρικά φτιαγμένο, τεχνικά τουλάχιστον, σχέδιο. Κάποια μικρούλια εδώ τα οποία όμως δυστυχώς δεν μπορεί να τα πιάσει η κάμερα. 9x9 εδώ, ναι. Αλλά δεν είναι μακριά από την κάμερα, δεν βγαίνουν αυτά. Και αυτό εδώ δείγματα ελλειπτικά, ο φάρος, αλλά είναι λίγο αχνά τα χρώματα και δεν βγαίνουν όπως ακριβώς θα έπρεπε. Θα τα δείτε όμως σίγουρα σε κάποια έκθεση μέσα στο χειμώνα, καθώς και τα υπόλοιπα πείματα και όλες τις ενότητες που έχει στον πεζό λόγω κονδυλία θα τα μέσα στο χειμώνα κάποια στιγμή είτε θα τυπωθούν είτε θα εκδοθούν, τέλος πάντων, με την καλή έννοια της έκδοσης. Είτε θα τα ακούσετε είτε θα μαγνητοφωνηθούν, ναι. Μια ασφαλώς. Και που η αποφώνηση είναι αρκετά μελοποιημένη, θα έλεγα, καλό είναι να μαγνητοφωνηθούν. Τέλος πάντων, θα δούμε από Σεπτέμβρη τι θα κάνουμε, γιατί υπάρχει και το υλικό. Εδώ έχουμε φέρει δειγματοληπτικά κάποια πράγματα, γιατί είναι και τα πνευματικά δικαιώματα, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τι ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά έχουμε κάποια μηνυματάκια εδώ, κάποια χαιρετίσματα. Α, ωραία, να είστε καλά. Ναι, σαν εκπομπή κάποιοι φίλοι που είχαμε χαθεί. Είχαμε χαθεί, δεν είπε, ήταν ενώπιση καλοκαιριού, έχει τίποτα ιδιαίτερο. Ως γνωστόν, τα δρόμενα το καλοκαίρι είναι λιγότερα, είναι κάποια events που γίνονται. Από Σεπτέμβρη θα έχουμε κανονικά καθιερωμένα, όπως πάντα, κάθε Δευτέρα το μεταξύ Τύρου και Χλάδου θα είναι στην ώρα του. Με καλλιτεχνικά δρόμενα και όχι μόνο, και πολιτικά. Ετοιμάζουμε και ειδησιογραφικό δελτίο σιγά σιγά, όπου θα είναι πρωινές ώρες και ξενόγλωσσο, ολιγόλεπτο βέβαια, διότι έχουμε ακροατές μέχρι και εκτός Ευρώπης, διυπηρωτικούς ακροατές και τηλεθεατές. Ακόμα και στη μακρινή μας Μελβούρνη. Ακόμα και στη μακρινή μας Μελβούρνη. Πού το μάντεψα, Μελβούρνη. Ακριβώς, ναι, Μελβούρνη είναι και Καναδά και Αμερική. Ωραία. Λοιπόν, έχεις, βλέπω άλλο ένα μας, το έχεις για το τέλος. Έχεις κανένα πείμα μαζί σου, τίποτα, έχεις φέρει κανένα πείμα, τίποτα, έχεις τίποτα άλλο? Όχι. Πόσο καιρό έχεις που γράφεις? Από μικρή, αρκετά μικρή θα έλεγα. Πόσο πιο μικρή δηλαδή? Από το που άρχισα να γράφω, από δημοτικό δηλαδή. Από τα 6 μου, 7. Ναι. Απαγγέλεις και ωραία, οπότε αυτό πάει πακέτο. Ναι. Θα σου χρειαστεί στην πορεία. Έχεις κάνει και μια εκδήλωση, κάτι είχα δει το Πολυέδρο, κάνω λάθος? Μάλιστα, μα είχα συμμετάσχει σε κάποιες εκδηλώσεις, οποίες είχα να κάνει. Πες μας λίγα, σχετικά αυτό. Με τα παραμύθια. Στο Πολυέδρο, έτσι. Μάλιστα, ναι, κάθε χρόνο οργανώνουν τα παραμύθια της Φενερωμάνας, ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται κοντά στην περιοχή της Αχάια Κλάους. Ναι. Όπου έρχονται διάφοροι αφηγητές παραμυθιών από όλη την Ελλάδα.
Μία εβδομάδα περίπου διαρκεί και μας αφηγούνται διάφορες ιστορίες, ταξιδεύοντας σε άλλες εποχές, κάνοντας και διάφορα παιχνίδια μαζί με τα παιδιά. Είχα δει την πρόσκληση, μάλλον την πρόσκληση την είδα όταν ήταν αργά πλέον. Κρίμα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το ήξερα ότι γίνεται αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή, γιατί ξέρω ότι στις χώρες της Βόρειας Αφρικής αυτό εντάξει είναι πολύ σύνηθες, οι παραμυθάδες που λέμε. Δηλαδή, ναι. Μαζεύονται και το έχω συναντήσει και στο Μαρόκο και στην Αίγυπτο πριν τις φασαρίες και όλα αυτά. Που στις κεντρικές πλατείες υπάρχουν κάθονται παραμυθάδες και λένε παραμύθια και μαζεύεται κόσμος και τους ακούει και πληρώνονται, ξέρεις γι' αυτό. Όπως η μουσική στον δρόμο. Δεν ήξερα ότι γινόταν και εδώ κάτι παρόμοιο. Ναι, γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το κάνει το πολύ έδρο καιρό αυτό τώρα ή ήταν... Το κάνει γύρω στα 5 χρόνια. Α, ναι. Όπου έπειτα υπάρχουν βέβαια και κάποια δέσματα, μουσική, έχουμε αντίστοιχη. Ναι, το φαντάζομαι. Δεν σταματάει δηλαδή μόνο σε κάποια αφήγηση παραμυθιού εκεί και σε κάποια παιχνίδια τα οποία γίνονται για τα παιδιά. Ναι, λίγο απ' όλα, εντάξει, ναι. Ακριβώς. Πώς πήγε? Α, πολύ καλά, είχαμε αρκετό κόσμο. Στο χώρο της Αχαία Κλάους ή... Όχι, κοντά εκεί. Α, ναι. Το πολυέδρο είναι καμία σχέση, δεν είναι, δεν έχει. Είναι, απλά είναι, το κάνει, ναι. Και κρατάει, πες πόσο? Γύρω στη μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Και μια... Πολύ πιθανό να κάνουμε και μία μικρή εκδήλωση αντίστοιχη από φθινόπωρο που μας έρχεται. Και οτιδήποτε θέλει μέρα. Εδώ θα είμαστε, από φθινόπωρο θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Τέτοια ταξίδια στις μέρες μας. Μια εβδομάδα δηλαδή, κάθε μέρα ήταν ένας αφηγητής που ήταν. Ναι, διαφορετική αφηγητής, είχες... διαφορετικά παιχνίδια, είσοδος ελεύθερη. Ήταν ελεύθερη είσοδο. Ναι. Και είχες πάρει μέρος, δηλαδή είχες μια μέρα δικιά σου εσύ και έκανες απαγγελία. Εγώ κάποια μικρά πείματα είχα απαγγείλει. Α, πείματα. Όχι παραμύθια. Όχι. Μάλιστα. Να και κάτι που δεν ξέραμε. Παροιμίες αφηγούμαστε, γλωσσοδέτες, ο καθένας έπειτα συμμετέχουν δηλαδή και άτομα από το κοινό. Είτε ας πούμε μικρά παιδιά ανεβαίνουν επάνω, είτε μεγαλύτερης ηλικίας. Α, μάλιστα. Γι' αυτό και το είπες παιχνίδια τώρα, κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Μην ευχαριστήσω επωνύμως όσοι μου έχετε στείλει μηνύματα, το ξέρετε. Τώρα εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα τα πούμε από τις 20 Αυγούστου και μετά, όσοι με ρωτάτε. Και θα είμαστε ουσιαστικά έτοιμοι από 1η Σεπτέμβρη επισήμως. Από τις 20 Αυγούστου απλά θα ξαναείμαστε εδώ, να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι καινούργια εδώ να στήσουμε. Έχεις τίποτα άλλη, καμιά άλλη εκδήλωση τώρα για μέσα στο καλοκαίρι ή ότι να κάνεις πάλι από τώρα μέσα στον Αύγουστο, όχι, δεν ετοιμάζουμε τα μπάνια του λαού. Διακοπές ώστε να πάρουμε δύναμη, εμπνεύσεις για να σας ταξιδεύσουμε και να σας πάμε σε άλλα μέρη. Καλά θα κάνετε, χειμώνα. Να φορτίσετε τις μπαταρίες σας, να γράφετε ωραία πραγματάκια όπως μας, αυτά που μας διαβάσατε τώρα. Τι περίπου υλικό έχεις μαζεμένο έτσι, δηλαδή αν το βάλουμε σε ενότητες πεζά, πείματα και παραμύθια, έχεις αρκετό υλικό ή είναι... Ναι. Διάσπαρτο. Δηλαδή... Έχουμε διάφορα πράγματα και για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή μπορείς να ξεχωρίσεις τα παραμύθια σου για μικρούς και για μεγάλους σε διαφορετικές ενότητες. Ναι. Αυτά που μας διάβασες τώρα θεωρούνται. Μάλλον για μεγάλους. Μάλλον για μεγάλους. Για μικρούς και τα υπάρχουν διάφορες εκδόσεις που βγαίνουν και σε μίνι βιβλιαράκια, παιδικά έχω δει. Είναι πολύ πετυχημένα παιδικά παραμύθια. Για μεγάλους μπορεί να βγει κανονικό βιβλίο, από αυτά τουλάχιστον που έχω δει εγώ τον όγκο που ξέρω, μπορεί να βγει κανονικό βιβλίο. Τώρα τα ποιηματά σου ομολογώ ότι δεν τα έχω. Εντάξει, και κάποιο μυθιστόρημα ας πούμε. Ναι, εντάξει, την κλίση την έχεις, από εκεί και πέρα ναι, το κατέχεις, οπότε δεν νομίζω να σε κατάει τίποτα, είναι να βρεις κατάλληλες συνθήκες, την κατάλληλη στιγμή. Να είσαι στο κατάλληλο μέρος που λένε. Με λίγη τύχη όλα καλά θα πάνε. Πριν μας διαβάσεις και άλλο ένα ακόμα, θέλω να πω ότι ναι, θα έχουμε κανονικά ειδησιογραφικό από Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν θα είναι κάθε μέρα, θα είναι τουλάχιστον 2 με 3 μέρες τη βδομάδα, πρωινές ώρες.
Με Εντάξει, πρέπει να ανάλυση, ενημερωνόμαστε ανασκόπηση. κιόλας για λίγο Ναι, για τα όχι, το γεγονότα είχαμε που υποσχεθεί έγιναν. από καιρό, δεν το βγάλαμε αυτό το χρόνο, θα το βγάλουμε τώρα από Σεπτέμβρη. Με κανονικά Το κάνετε στην επικαιρότητα. 2 μέρες επικαιρότητα και 1 μέρα ανασκόπησης επικαιρότητας. Μάλλον 2 ώρες εκπομπή. Και 1/5 λεπτό ξενόγλωση, γιατί μας το ζητάνε πολλοί κόσμος από και Έλληνες, αλλά και φίλοι ξένοι από διάφορες χώρες, ακόμα και εκτός Ευρώπης. Αυτά για όσον αφορά την εκπομπή μεταξύ Τύρου και Χλάδου, που φυσικά αυτή θα παραμείνει ως έχει, αλλά το ειδησιογραφικό δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, μπορεί και να μην ονομαστεί. Να συνεχίσουμε πάλι λοιπόν με σένα. Θα πας κάπου για να φορτίσεις τις μπαταρίες σου, για να μας γράψεις καινούργια πράγματα για το φθινόπωρο. Ένα ταξιδάκι προς Αιγαίο θα το κάνω για εγώ. Αιγαίο, πολύ τέλεια. Λίγος κόσμος μπορεί να... Εγώ αν πάω καμιά καλόγρια ζήτημα θα είναι. Έχουμε και δουλειές εδώ πέρα, πρέπει να στήσουμε για πράγματα. Και εγώ πρέπει να μαζέψω πράγματα, υλικά, όπως έκανε η πεταλούδα και ταξίδεψα εσύ, και μάζεψε τις ευωδίες της φύσης. Τρυπάκι τώρα, πρέπει να πηγαίνεις να αρμονίζεις με τη φύση, να αρμονίζεις με τον εαυτό Ασφαλώς. Σου για να μπορείς να βγάλεις ό,τι σου κάνει, γιατί από ό,τι βλέπω ήδη ψάχνεις και με τη ζωγραφική. Προκειμένου να σας δώσω και εσάς. Και ψάχνεις και με το λόγο και με τη ζωγραφική και με τη λογοτεχνία. Πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που σε εκφράζει καλύτερα για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις πιο σωστά. Δηλαδή, αν δεις ότι σου βγαίνει καλύτερα η ζωγραφική, πρέπει να αφιερωθείς εκεί. Αν δεις ότι σου βγαίνει καλύτερα ο λόγος, πρέπει να αφιερωθείς εκεί ολοκληρωτικά. Γιατί αν ξέρεις λίγο απ' όλα, κάπου δεν θα σου βγαίνει. Εντάξει, κυρίως από φθινόπωρο έχω κάποιες προτάσεις για αφηγήσεις σε κάποιους χώρους. Ναι. Θα σας ενημερώσουμε προκειμένου να μας επισκέπτεστε. Φυσικά, το ναι. Πότε θα γίνει οτιδήποτε δρόμενο, να μας απολαμβάνετε και από κοντά και να παίζουμε. Η φωνή σου για αφηγήσεις γενικά είναι καλή, ακόμα και για σπότ διαφημιστικά και για πολλά άλλα δρόμενα. Ανάλογα με το ύφος φυσικά του καθένα. Τι ήθελα να σου πω. Σε λεπτό, γιατί έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ, λείψαμε σε πολύ κόσμο. Ναι, πιέζει μας Λάνα. Τσάω Ρόκο, που το απόστο, να την προκουπάρε. Λοιπόν, θα μας πεις και ένα τελευταίο που βλέπω εδώ, τι τίτλο έχει, προχώρα μπροστά. Να, ενδιαφέρον ακούγεται. Μόλις μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Μία όμορφη ιστορία κοντά στη θάλασσα πάλι και αυτή. Ωραία, καλοκαιρινό ακούγεται και αυτό. Ακριβώς, αλλά θα μας δώσει και λίγα δύναμη προκειμένου να σηκωθούμε το συγκεκριμένο. Ακόμα καλύτερα. Κάποτε λοιπόν ήταν ένα κορίτσι, το οποίο έμεινε σε μία καλύβα με τον παππού της κοντά στη θάλασσα. Ένα πρωινό κατέβηκε στην ακρογιαλιά, κάθεσε κοντά στα βράχια, πλάι στην αμμουδιά. Κοιτούσε τα πλοία που ταξίδευαν, τους γλάρους ψηλά και ονειρευόταν. Στο νου έφερε μια ιστορία που της είχε πει ο παππούς της, με ένα ειδόνι που κελαϊδούσε και γύρω του μαζεύονταν λιγερόκορμες κοπέλες και χόρευαν. Σηκώθηκε, έψαξε στην ακρογιαλιά ώρα πολύ, ώσπου βρήκε πολύχρωμα με πετράδια. Τα έσμιξε και έφτιαξε ένα ειδούνι. Τότε ολοχαρά ξεκίνησε μελωδικά να χορεύει και ζωηρά να τραγουδά. Οι γλάροι ψηλά σχημάτιζαν και αυτοί τις δικές τους φιγούρες. Μα ξαφνικά σηκώθηκε ένας δυνατός ήχος από τη θάλασσα. Ήταν ένα τεράστιο κύμα που έσκασε στην αμμουδιά και διέλυσε τα ειδούνι. Όλα τα πετράδια χάθηκαν. Όσο και αν έψαξε το κορίτσι δεν τα βρήκε. Λυπημένο, μαζεύτηκε πάλι στα βράχια. Οι γλάροι σκόρπισαν. Πέρασε ώρα πολύ και το κορίτσι ήταν ακόμη εκεί ασάλευτο. Ο παππούς της ανησύχησε και την έψαχνε παντού. Την ώρα που ο ήλιος βουτούσε στη θάλασσα και άπλωνε τα μαυιά του χρώματα στον ουρανό, την είδε που καθόταν στα βράχια. Την πλησίασε και το κορίτσι με δάκρυα στα μάτια του είπε ότι φτιάχνω καταστρέφεται και ότι με ευχαριστεί κρατάει για λίγο. Ο παππούς της απαντά σχεδία στην άμμο δεν κάνουμε. Τα βράχια σύρε και σμίλεψε.
να μείνει παντοτινό ό,τι έχει η ψυχή σου. Το κορίτσι, αφού άκουσε τα λόγια του παππού, άρχισε να χαράζει τα βράχια και να βάφει τα φαχαράγματα με πορφύρι μπογιά. Ο παππούς την κοιτούσε και μονολογούσε. Ξύλασα μαζέψεις και φωτιά ανάψεις, οι φλόγες θα χρυσήσουν και χορό θα στήσουν, ώσπου να αγγίξουν τον ουρανό. Κάποια στιγμή τα ξύλα θα σωθούν, η φωτιά θα σβήσει. Όλα φεύγουν, εμείς όμως είμαστε εδώ να δημιουργήσουμε το επόμενο. Από τότε το κορίτσι προχωρά μπροστά και ακολουθεί τα όνειρά της, δίχως να κοιτά ό,τι χάνεται. Μη φτιάχνεις παλάτια συνάμου που λέει και πολύ πάνω, ε. Ασφαλώς. Κι όμως η ευτυχία είναι στιγμές. Ό,τι χαράζει συνάμο, αν μπορούμε να το θεωρήσουμε κάπως έτσι, δεν είναι, η ευτυχία δεν είναι σμιλευμένη σε βράχια. Η ευτυχία είναι συνάμο. Ότι μπαίνει το κύμα, είναι στιγμές, τουλάχιστον έτσι είναι η γνώμη μου. Σε κάτι λίγο όμως. Στο βράχο φαντάζει λίγο ιστεροφημία. Ναι. Αλλά γιατί όχι, και ιστεροφημία δεν είναι κάτι κακό. Πολύ όμορφο ήταν και αυτό. Τα υπόλοιπα από φθινόπωρο είπαμε. Ναι, θα τα ξαναδούμε. Είτε από εδώ, είτε και από κοντά, για οτιδήποτε θα ενημερώνεστε. Mm. Από εδώ και έπειτα. Έχουμε και κάποια μηνυματάκια, αρέσουν σε κάποιους φίλους εδώ. Να δώσουμε σε λεπτό και πολλά φιλιά στην Άντζελα, με τα μικρά της που έχει γύρω της. Γεια σου Άντζελα, με τα μικρά της που έχει γύρω της. Και πολλά φιλιά και στον Κωνσταντίνο μου. Χαιρετίζουμε σε όλους. Τα μικρά τι εννοεί, ζωάκια ή ανθρωπάκια. Έχει τι παιδιά δηλαδή? Εγγονάκια. Δεν είναι πολύ πολύ μεγάλη όμως, μικρούλα, αλλά έχει όμως εγγονάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, όμορφα ήταν όλα. Εδώ δεν ξέρω ότι προλάβατε να δείτε. Πάμε να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Αυτή η εκπομπούλα ήταν έτσι ένα σφινάκι μαζί με την Κονδυλία εδώ που μας αφηγήθηκε μερικά παραμυθάκια να έχουμε παρέα μας για το καλοκαίρι, να ακούμε όταν θέλουμε σε καμιά παραλία έτσι να ξεφεύγουμε. Δειγματοληπτικά το ξαναλέμε, από Σεπτέμβριο θα έχουμε ενότητες και πιο πλήρες έργο, τέλος πάντων. Θα τα ξεχωρίσουμε σε ποίηματα, παραμύθια και πεζά. Και δεν ξέρω αν έχουμε και τίποτα καινούργιους πίνακες. Να δούμε γενικά προς τα που θα κλείνει. Πάντως σίγουρα νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ερχόμενο σε κάτι από όλα αυτά, σε ό,τι επιλέξει το υποσυνείδητό της. Ό,τι και αν κάνει πιστεύω θα το κάνει καλά, το έχει. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να σας χαιρετήσουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ που μείναμε κοντά μας ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε για άλλη μια φορά μεταξύ Τύριου και Κλάδου. Καλές διακοπές όπου και αν πάτε, όσοι πάτε. Εγώ είστε καλά λοιπόν. Θα πάω. Θα τα ξαναπούμε πάλι μετά τις 20-25 περίπου Αυγούστου, σε τελείως διαφορετικό background. Θα το διαπιστώσετε και από μόνοι σας. Μέχρι τότε αναφορά σε πολιτικά δρόμενα δεν κάνω, αν και δυστυχώς θα έπρεπε. Δεν τα αφήνουμε τώρα, είναι καλοκαιράκι. Πάμε τα αύλη και παραλία στη θάλασσα, τα ξεχνάμε, τα μπάνια του λαού. Λίγο να ξεφύγουμε, να δροσιστούμε. Από Σεπτέμβρη τα ξαναλέμε ενεργά πλέον. Πλάι στη θάλασσα, μήπως δούμε τη Γοργόνα και ακούσουμε έτσι, την ιστορία της. Και βράδυ το φεγγάρι κρατάει ακόμα και λάμπη, έχουμε μια εβδομάδα ακριβώς μπροστά μας. Για να σειρούμε λοιπόν κοντά στην παραλία. Έχουμε και τα βουτσιάτικο φεγγάρι. Για πάμε. Λοιπόν, χαιρετώ σας. Καλά να περάσετε όσοι πάτε, όπου και αν πάτε. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σου Κονδυλία.